Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι στη συζήτησή μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσιριγιαννίδη και τον κύριο Κουτσομίτη. Πολιτικά και στρατιωτικά τα θέματα που ανοίγουμε. Κύριο Κουτσομίτη, ακούσαμε ενδιαφέρον έναν αξιωματικό απόστρατο της πολεμικής αεροπορίας, μεγάλη εμπειρία, να μας μιλάει για την αντιαεροπορική ομπρέλα, τις κινήσεις εντός του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν όμως και θέματα που έχουν πολιτική διάσταση και με τον ένα με τον άλλο τρόπο και κάποια στιγμή σενάρια ακούμπησαν και τη χώρα μας. Έτσι δεν είναι, Αλεξία? Τι λέτε, κύριο Κουτσομίτη? Ναι, αναφερόμαστε στους S-300 καταρχήν, ναι. Στο ενδεχόμενο που διαψεύστηκε σήμερα. Ναι, υπάρχει αυτή η συστοιχία η οποία είναι σε, θα λέγαμε, την κληρονομήσαμε ουσιαστικά από την Κύπρο πριν από 20 περίπου χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και πολιτικά και επιχειρησιακά να φύγει αυτή η συστοιχία και να μεταφερθεί στην Ουκρανία. Και νομίζω και τίθενται και ζητήματα βασικά συμβάσεων, διότι αυτή η συστοιχία αγοράστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι πολύ δύσκολο η Ελλάδα να την μεταφέρει σε μια άλλη χώρα με την οποία υπάρχει πολεμική σύγκρουση. Άρα νομίζω ότι δεν τίθεται καν το ζήτημα αυτή τη στιγμή να η Ελλάδα να παραχωρήσει αυτή τη συστοιχία στην Ουκρανία. Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο σήμερα είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσιντζίνγκ και φαίνεται ότι δεν πήγε καθόλου καλά αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία, διότι φαίνεται οι Αμερικανοί προειδοποίησαν ότι με κυρώσεις στους Κινέζους, εάν και εφόσον στείλουν στρατιωτικό υλικό στη Μόσχα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται οι διπλωματικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα, αλλά και οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία? Λοιπόν, αυτή νομίζω είναι μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους αυτής της σύγκρουσης. Διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ρωσία έχει επενδύσει τεράστιο και πολιτικό και οικονομικό και ίσως και στρατιωτικό κεφάλαιο στις σχέσεις με την Κίνα. Είδαμε ενδιαφέρον ότι η ανακοίνωση του γραφείου του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο ήταν οι διαρροές που έγιναν από το Λευκό Οίκο. Από το γραφείο του Σι υπήρξε μία διαρροή ότι ο Πρόεδρος έδωσε κάποιες συμβουλές στον κύριο Μπάιντεν να τηρήσει επικοδομητική στάση και η κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον στις συνομιλίες και να αποφευχθεί πάση θυσία η κλιμάκωση της κρίσης. Πιστεύω ότι η Κίνα βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, δύσκολη συγκυρία, διότι θα πρέπει να επιλέξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αν θα συγκρουστεί με τη Δύση ή αν θα τηρήσει τις υποσχέσεις που φέρεται να έχει δώσει στον πρόεδρο Πούτιν. Υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, ένα άρθρο ενός πολύ υψηλόβαθμου Κινέζου αξιωματούχου πριν από μία εβδομάδα, ναι, στο οποίο αναφερόταν ότι η περίοδος μέσα στην οποία πρέπει να ληφθούν αυτές οι στρατηγικές αποφάσεις στο Πεκίνο πλησιάζουν και δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση της Κίνας να μπορέσει να κρατήσει αυτήν την στάση, ας πούμε, ουδετερότητας για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στο Πεκίνο για το ποια πρέπει να είναι συνολικά η στάση της Κίνας. Υπάρχει τεράστια αγωνία για τις κυρώσεις. Ήδη εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες της Κίνας δέχονται ισχυρά πλήγματα και το εμπόριο στη Μέση Ανατολή και στην Αποανατολή ήδη πλήττεται. Και νομίζω ότι είναι μία αυτή η παράμετρος των σχέσεων Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών και Δύσεως γενικότερα, γιατί είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παιχνίδι, νομίζω θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη συνολική εξέλιξη της σύγκρουσης. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα και να καλέσω και τους δύο καλεσμένους μας να απαντήσουν. Καταρχήν, στον κύριο Τσιριγιαννίδη, πιστεύετε ότι οι Κινέζοι έχουν τέτοια όπλα και τέτοια τεχνογνωσία που θα μπορούσαν όντως να δώσουν και να διαθέσουν στους Ρώσους για να επικρατήσουν σε αυτό το πεδίο της μάχης μετά την επίθεση που ξεκίνησαν? Είναι μια κουβέντα που κυρίως στοχεύει πολιτικά να πιέσει την Κίνα ή οικονομικά? Και βέβαια, κύριε Κουτσομίτη, γνωρίζουμε ότι οι οικονομικές και δυνατότητες κυρίως της Κίνας είναι μεγάλες και η διακράτηση δημόσιου χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Πόσο εύκολο πράγμα είναι η γενίκευση των κυρώσεων σε μια τέτοια χρονική στιγμή? Αν είναι να απαντήσω εγώ πρώτα, θα έλεγα ότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι για την Κίνα. Από τη μία κρατάει
στο χέρι της πολύ μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου των ομολόγων της, των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά από την άλλη ένα τεράστιο μέρος του εξαγωγικού εμπορίου της Κίνας γίνεται σε δολάρια και το οποίο ουσιαστικά μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πλήξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εμπορικές δραστηριότητες της Κίνας. Άρα δεν είναι μια τόσο εύκολη απόφαση να πούμε ότι η Κίνα μπορεί να εκβιάσει την Ουάσιγκτον μέσα από, από την κατοχή των ομολόγων. Είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο ζήτημα και η Κίνα έχει επενδύσει πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού κεφαλαίου του ίδιου του Πρόεδρου Xi Jinping, ο οποίος επιδιώκει και την επανεκλογή του τα επόμενα 1-2 χρόνια, στην αύξηση, την δραματική αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας. Οπότε μια κλιμάκωση της σύγκρουσης και η ομιγέννητο διεθνοποίηση της σύγκρουσης θα πλήξει και τις οικονομικές προβλέψεις της Κίνας, κάτι που η Κίνα δεν το θέλει σε καμία των περιπτώσεων. Κύριε Κουτσομίτη, να υποθέσω ότι ένα τεράστιο πρόγραμμα, σχέδιο των Κινέζων, το One Belt, One Road, που έχει ένα βάθος δεκαετιών έτσι, στο σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή του και τη στοχεύση του, τίθεται και αυτό εν κινδύνο, αν όχι έναν αμφιβόλο, αν το πράγμα συνεχίσει να έχει την συγκρουσιακή του εκδοχή. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια στιγμή που όλοι κρίνονται. Κρίνονται οι προθέσεις των φίλων, κρίνονται και οι προθέσεις των εχθρών. Η Κίνα αυτή τη στιγμή κρίνεται για τις προθέσεις της και νομίζω ότι το μήνυμα και από την Ουάσιγκτον και από τις Βρυξέλλες και τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης προς την Κίνα είναι ότι πρέπει να διαλέξει με ποιους θα πάει. Δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει αφέλεια ούτε στην Ευρώπη και στην Αμερική έχει χαθεί αφέλεια εδώ και πολύ καιρό για τις προθέσεις της Κίνας. Αλλά νομίζω ότι δεν θέλει η Κίνα να κλείσει τις πόρτες. Και έτσι νομίζω τίθενται αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρά διλήμματα για την ηγεσία την κινέζικη. Ήδη σε κάποιες χώρες υπάρχουν αντιδράσεις για την κινέζικη διείσδυση, ιδίως στις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Άρα είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία αυτή τη στιγμή που πρέπει να διατηρηθεί και από την κυβέρνηση στο Πεκίνο και από τη Δύση. Και πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας επί του διπλωματικού, των διπλωματικών θεμάτων με τον κύριο Κουτσομίτη, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις διπλωματικές εξελίξεις της ημέρας. Όπως είδαμε, είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο. Είχαμε την ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ολυμπιακό Στάδιο στη Μόσχα, που μίλησε για την ενότητα του ρωσικού λαού. Είχαμε επίσης τον Αμερικανό Πρόεδρο να χαρακτηρίζει δολοφόνο δικτάτορα τον Πούτιν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και στη συνέχεια να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κουτσομίτη. Πλήρης διάσταση απόψεων προέκυψε από την σημερινή τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας μεταξύ του καγκελαρίου της Γερμανίας και του Προέδρου της Ρωσίας. Ο Όλαφ Σόλτς άσκησε πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Όλαφ Σόλτς άσκησε πίεση στον Πούτιν για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό, βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και πρόοδο στην εξέδρεση διπλωματικής λύσης. Σύμφωνα με την εκδοχή του Κρεμλίνου, η επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών ήταν αμήχανη, αλλά απολύτως επαγγελματική, με τον Πούτιν να διαμαρτύρεται για εγκλήματα πολέμου από τον Ουκρανικό στρατό στα δυτικά. Σίγουρα η συνομιλία δύσκολα μπορεί να περιγραφεί ως φιλική ή κάτι τέτοιο. Φυσικά ήταν σκληρή. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη διατήρησης τέτοιων επαφών, ανταλλαγής πληροφοριών και συζήτησης πιεστικών θεμάτων που σχετίζονται με την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του σήμερα, ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι ένας πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει για συνέπειες στο Πεκίνο στην περίπτωση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στη Μόσχα. So the fact that China has not denounced what Russia is doing in and of itself speaks volumes. Our concerns about China assisting in any way Russia as they invade a foreign country is of significant concern and would the response to that would be consequences. 美方最新援助的武器是给乌克兰带去了稳定 和安全吗？还是会给乌克兰造成更多的平民伤亡？对于乌克兰的平民来说，他们更需要的是食品和睡袋。
Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα εναντίον του Ρώσου ομολόγου του. Ireland and Great Britain and you know the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει τα σχόλια Biden προσωπικές προσβολές. Στην διάρκεια εκδήλωσης στο Ολυμπιακό στάδιο Λουζνίκη στη Μόσχα για τα 8 χρόνια από την προσάρτηση της Κριμαίας, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επεσήμανε ότι ο ρωσικός λαός δεν υπήρξε ποτέ ξανά πιο ενωμένος. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Στην διάρκεια της ομιλίας του Ρώσου Προέδρου, η τηλεοπτική σύνδεση κάποια στιγμή διακόπηκε με πλάνα της χοροδίας. Το Κρεμλίνο το απέδωσε σε τεχνικό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας δήλωσε ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να παράσχει συστήματα αεράμυνας S-300 στην Ουκρανία. We've been in discussion with the United States, with Ukraine and also with other allies on possibility to deploy or to send or to give S-300 system to Ukrainians. And we are willing to do so. We're willing to do so immediately when we have a proper replacement. These are things that we will continue to work with all of our allies on, and certainly this is not just a U.S. issue; it's a NATO issue. Με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών να απαντά ότι μια τέτοια κίνηση δεν είναι νόμιμη και ότι δεν θα το επιτρέψει. But this is a serious matter, and I can assure you that we would not allow. These risks to be materialized. Κύριε Κουτσομίτη, μέσα σε αυτό το διπλωματικό σκηνικό, βλέπετε εσείς καμία χαραμάδα ελπίδας να μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία για μερική αποκλιμάκωση ή για κατάπαυση του πυρός, όταν ακούμε τον Αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει δολοφόνο, εγκληματία πολέμου, δικτάτορα τον Πούτιν, και όταν από την άλλη πλευρά και ο Λαυρόφ που είδαμε και ο Πούτιν να συνεχίζουν να απειλούν και κυρίως να συνεχίζουν επί το πεδίο της επιχειρήσης τους? Λοιπόν, θα έλεγα ότι ίσως πρέπει να ξεχωρίσουμε την πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα από την στρατιωτική σύγκρουση. Ναι. Πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίσσονται οι συγκρούσεις στο στρατιωτικό επίπεδο, κάποια στιγμή θα πρέπει να αναγκαστικά ίσως εκ των πραγμάτων να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Εδώ νομίζω τις επόμενες μέρες θα πρέπει να δούμε εάν αποφασίσει ο κύριος Πούτιν να ξεκινήσει η προσπάθεια κατάληψης Οδυσσού, Κιέβου και κάποιας άλλης μεγάλης πόλης στην Ουκρανία. Τότε τα πράγματα θα περιπλεχούν πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερα. Θεωρώ ότι ίσως να μην γίνει αυτό τελικά και να υπάρξει μια ανακοχή η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια περαιτέρω πολιτική διευθέτηση. Όμως η τελική διευθέτηση κατ' εμέ διπλωματικά και με βάση το διεθνές δίκαιο αυτή τη σύγκρουση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί το λέτε αυτό? Επειδή υπάρχει μια ακαμψία, ας πούμε, από την μεν ουκρανική ηγεσία να μην μπορεί να αποδεχτεί την απόσπαση εδαφών με την υπογραφή της, και από την άλλη τη Ρωσία να μην έχει τη διάθεση να παραιτηθεί από εδάφη που ήδη έχει επιβάλει τον έλεγχό της. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Κουτσομίτης. Μάλιστα, νομίζω πάμε στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Κάτια Φωτιάδου, διότι έχει νεότερα να μας πει. Κάτια. Πριν από λίγο, με ένα ακόμη μήνυμα, ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απευθύνεται προς το λαό του αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα. Τον βλέπουμε εδώ σε εξωτερικό χώρο πριν από λίγη ώρα.
φορώντας τη γνωστή στρατιωτική περιβολή, αυτή που τον έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι συνομιλίες για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ουκρανία είναι η μόνη ευκαιρία για τη Ρωσία να περιορίσει τις ζημιές από τα δικά της λάθη. Ήρθε η ώρα να βρεθούμε μαζί, ώρα να μιλήσουμε. Ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί η εδαφική ακαιρεότητα και η δικαιοσύνη για την Ουκρανία, τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος και προσθέτει. Διαφορετικά, οι απώλειες της Ρωσίας θα είναι τέτοιες που δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν από τις επόμενες γενιές των Ρώσων. Ενώ πριν από λίγη ώρα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας Δημήτρο Κουλέμπα και του Αμερικανού ομολόγου του. Όπως έγραψε σε ανάρτηση ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, συμφώνησαν ότι για την εδραίωση της ειρήνης στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η αμυντική ικανότητα της χώρας, καθώς και να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά όπλα. Ευχαριστούμε την Κάτια και επιστρέφουμε στον κύριο Κουτσομίτη. Είχε πέσει το Skype. Κύριε Κουτσομίτη, πριν διακοπή η σύνδεσή μας, είχατε περιγράψει ως πολύ δύσκολη μια ανακοχή στην παρούσα, δεν είναι όριμες συνθήκες ίσως. Και σας είχα ρωτήσει για την πηγή αυτής της δυσκολίας. Εκτιμάτε ότι το εδαφικό που δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να δώσουν η Ουκρανική ηγεσία και δεν μπορεί να αφήσει επειδή το κατέκτησε ή το ελέγχει μέσω της μάχης η Ρωσία, είναι το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη σας? Για μένα το δυσκολότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι με ποιου είδους δημοκρατική νομιμοποίηση θα μπορέσει η Ουκρανία να υπογράψει μια συμφωνία η οποία θα είναι δεσμευτική και με βάση το διεθνές δίκαιο. Διότι μόνο μία υπογραφή του Πρόεδρου Ζελένσκι σε ένα χαρτί νομίζω δεν είναι αυτό το οποίο ικανοποιεί τη ρωσική πλευρά, δεν θα την ικανοποιεί σε επίπεδο νομιμότητας για να κατοχυρώσει τα κέρδη που θέλει να κατοχυρώσει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πολύ ισχυρό φρόνημα στην Ουκρανία για να μην υπάρξει τέτοιου είδους συμβιβασμός. Μία ίσως μεσοβέζικη λύση θα ήταν να υπάρξει μία συμφωνία τύπου Μίνσκ 3, όπου οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν, αλλά όχι σε ένα δεσμευτικό νόμιμο πλαίσιο, την τελική συμφωνία και θα μετακυληθεί η νόμιμη τελική νομιμοποίηση της όποιας συμφωνίας σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό όμως θα διαιωνίσει τη σύγκρουση, θα είναι μια ιονή κατάσταση εμπόλεμη για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, η οποία δεν θα μας δώσει την τελική διευθέτηση. Το να συνεδριάσει η Ουκρανική Βουλή και να περάσει μία συμφωνία με την οποία θα υπάρχει παραχώρηση κυριαρχίας είτε της Κριμαίας είτε των δύο αποσχισιστέντων περιοχών, θεωρώ πολιτικά θα ήταν αυτοκτονία για τους ίδιους τους βουλευτές, δηλαδή θα τους κυνηγούσαν στον δρόμο να τους εκτελέσουν, νομίζω, και τον ίδιο τον πρόεδρο. Άρα το πολιτικό για μένα είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, στο πώς θα υπάρξει μια συμφωνία που θα είναι δεσμευτική με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά θα έχει και δημοκρατική νομιμοποίηση μέσα στην ίδια την Ουκρανία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω συνεπώς, βλέπετε μεγάλο χρονικό ορίζοντα, έτσι δεν είναι, Αλεξία, και με την εμπλοκή της Κίνας, έστω και δια της τεθλασμένης, ας το πω έτσι, δεν είναι κάτι που βλέπετε να τελειώνει. Είναι μεγάλο χρονικό ορίζοντα ή δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε μπροστά μας να οριοθετηθούν οι εξελίξεις, ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι πολύ κρίσιμο θα είναι η στρατηγική απόφαση της Ρωσίας αν θα επιτεθεί στις μεγαλοπόλεις και κυρίως στο Κίεβο. Εάν δούμε μια προσπάθεια οργανωμένη κατάληψη του Κιέβου, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα και άρα, πολύ λοιπόν, επώδυνα για όλες τις επικοινωνίες όπως αυτές που είδαμε σήμερα και κινήσεις όπως η επιλογή Biden να επιχειρήσει να μπει σφήνα ανάμεσα στο Πεκίνο και στη Μόσχα, γιατί ουσιαστικά αυτό συμβαίνει όταν καλεί τους Κινέζους να μείνουν μακριά, κάτι που φάνηκε να τους φέρνει πιο κοντά μετά την επίθεση στην Ουκρανία και την αντίδραση της Δύσης, να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα και τι αποτέλεσμα θα έχει, όπως να δούμε αν θα έχουν αποτέλεσμα και επικοινωνίες οι άλλες σε επίπεδο κορυφής που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Είδαμε τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Όλαφ Σόλτς να συνομιλούν, προσπαθούν να ανοίξουν ένα διάδρομο, να βρουν μέρα με τη μέρα, βήμα-βήμα, να καταφέρουν, ας πούμε, να ανοίξει ένας διάδρομος για τη Μαριούπολη και ή δυνατόν να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Τι λέτε? Θα,
θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες σε δύο κατευθύνσεις. Η μία μεν είναι σε μία κατάπαυση του πυρός και προσπάθεια διπλωματικής λύσης, αλλά υπάρχει και μία πολύ έντονη προσπάθεια και αγωνία να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η σύγκρουση. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία στις δυτικές πρωτεύουσες για την περίπτωση που η Ρωσία θα κάνει χρήση μη συμβατικών όπλων σε αυτή τη σύγκρουση. Μάλιστα, διότι τότε δεν θα είναι μόνο η ανθρωπιστική καταστροφή, θα υπάρχει τεράστια πολιτική πίεση στις δυτικές πρωτεύουσες να μην μείνει η Δύση απαθής και να γίνει να εμπλακεί μέσα σε αυτή τη σύγκρουση. Κάτι που κανείς νομίζω, ή μάλλον η συντηρητική πλειοψηφία των δυτικών ηγετών δεν το επιθυμεί και θέλει να το αποφύγει με κάθε δύναμη. Άρα οι προσπάθειες τώρα είναι σε δύο κατευθύνσεις. Να υπάρξει αποκλιμάκωση, αλλά και να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με την προσπάθεια της Ρωσίας να καταλάβει το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις. Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας. Παρά το προχωρημένο της ώρας, ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.